Καλημέρα, Νίκο. Βάγια, καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στο Σωτήρι που ερεί διαφημί. Έτσι. Αν έχεις καμιά υπόθεση. Βέβαια, ο μικρός είναι ακόμα πολύ μικρός για αφημί, γιατί από 12 και πάνω βγάζουν. Μέχρι άμκα. Ναι, μπράβο, ναι. Άμκα, εντάξει, χρειάζεται για τον παιδίατρο. Αλλά, άμα θες εδώ. Ένα προπονητή βρήκαμε σε αυτή την εθνική που να κάνει λίγο δουλίτσα και κινδυνεύουμε να τον χάσουμε κι αυτόν. Εντάξει, λέω εγώ μπορεί να βρήκαμε κι άλλον. Ναι, βρήκαμε. Να τις ειδήσεις. Όχι ρε, τι ειδήσεις. Εγώ πάντα σκέφτομαι πονηρά, στην Ελλάδα μεγαλώσα. Οπότε... Εντάξει, είναι ελεύθερος και ο Φερνάντος Σάντος. Μάλιστα, μια χαρά. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ναι. Τρίμερο ρεπό έχει ο Παναθηναϊκός, απαραίτητες οι ανάσες, το καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν πολύ δύσκολο. Πρώτα το προηγούμενο διάστημα για το Τριφύλι που νομίζω ένα διάστημα που τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα συνοδεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, όχι τόσο από άποψη εικόνας αλλά κυρίως λόγω αποτελεσμάτων, γιατί για την εικόνα του Παναθηναϊκού στα δύο παιχνίδια με τη Ρεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο στη Γαλλία, ήταν πάρα πολύ κακό ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα τρία ημίχρονα ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός, δεν του έκατσαν τα παιχνίδια, μηδέν στο πηλίκον, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράς στο τέλος της ημέρας είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα το ελληνικό, όντας μπροστά 4 βαθμούς από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και 5 από τον ΠΑΟΚ, και στο Europa League έχοντας πετύχει τον μεγάλο του στόχο τον καλοκαιρινό που ήταν η επιστροφή στους ομίλους, είναι ακόμα ζωντανός με λίγες πιθανότητες στο κυνήγι της δεύτερης θέσης και με πολλές περισσότερες πιθανότητες για την τρίτη θέση, η οποία οδηγεί στο Conference League. Μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής, πριν μιλήσουμε για τα παιδιά που έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τον Χουάνκαρ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει πιο εντατικά ατομικό πρόγραμμα, να δούμε εάν θα είναι ok ή αν θα παρουσιάσει εκ νέου αυτές τις ζαλάδες οι οποίες τον κράτησαν εκτός όλο το προηγούμενο διάστημα μετά την κροτίδα που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Eric Palmer Brown, ο οποίος είναι ήδη κοντά 1,5 μήνα έξω, να δούμε πότε θα επιστρέψει και εκείνος στις προπονήσεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό μέσα στο Δεκέμβριο να μπορέσει ο Αμερικανός να είναι και πάλι διαθέσιμος, γιατί είδαμε για παράδειγμα στην Κεσαριανή ο Γετβάη τέτοιο νοκάουτ από το παιχνίδι και μόνο με συνεχόμενες κράμπες, είναι στο όριο όλο αυτό το καιρό ο Κροάτης, και ο Σέγκεφελντ είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και γενικά θα ήταν ευχής εδώ τον Παναθηναϊκό εάν ο Γιωβάνοβιτς έβρισκε και μία τρίτη λύση στο κέντρο της άμυνας μέσα στο Δεκέμβριο, πριν φυσικά ο Παναθηναϊκός το Γενάρη καλύψει αυτό το μεγάλο κενό που προέκυψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Χόντουρ Μάγκνουσον, και όπου ο Παναθηναϊκός δεδομένα ψάχνει δύο καιρό για να αποκτήσει έναν κεντρικό αμυντικό. Αν θα θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα πέρα από χαρακτηριστικά, νομίζω ότι στο δικό μου το μυαλό ο Παναθηναϊκός εκεί πρέπει να πάρει έναν παίχτη είτε εισάξιο με αυτούς που έχει, είτε καλύτερο. Όχι κάποιον που θα έρθει για να συμπληρώσει την τετράδα. Εγώ τουλάχιστον αυτό την ταπεινή μου άποψη, αυτό έχω αντιληφθεί από τα παιχνίδια μέχρι στιγμής του Παναθηναϊκού, και αν μπορέσει να βρει και κάποιον που θα είναι άρτιος με την μπάλα στα πόδια ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στο build-up, και παράλληλα να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει ένα παιδί το οποίο θα του δώσει πράγματα και θα είναι πολύ πιο aggressive από αυτούς που έχει τώρα, νομίζω θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Αυτό με το άρτιο στα πόδια που είπες είναι η βασική προϋπόθεση για να το δεχθεί ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Δεν κάνει εκεί έκπτωση καμία. Εμένα χρηστά μου ταιριάζει. Δηλαδή, πολύ. Τι εννοώ. Αν βρεθεί ρε παιδί μου ένα στόπερ, ο οποίος θα είναι θηρίο, έτσι, ναι. Aggressive. Mm-hmm. Και δεν μπορεί με την μπάλα στα πόδια, κόβεται. Ναι. Τόσο απλά. Ναι. Είναι, δηλαδή, είναι προϋπόθεση αυτό για να... Επειδή δεν το έχω στο νου μου, ο Μολέδο πώς την πήγαινε την μπάλα. Εντάξει, καλά την πήγαινε, αλλά ο Μολέδο τώρα άστο. Όχι, να το βρίσκαμε 30 χρονών. Εντάξει, Μολέδο. Να το βρίσκαμε 30 χρονών. Μολέδο, φίλε, ήταν μια χαρά. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια, ρε γαμώτο. Ήταν, εντάξει, θα το πω λίγο, θα ακουστεί τώρα, ήταν average. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Όχι με, κανονικός. Ούτε στο επίπεδο του Μάγκνουσον. Ήταν με την μπάλα στα πόδια, λες. Ναι. Ναι, με την μπάλα στα πόδια, αλλά το και Τσουρουκάς. Για να ναι, ένα τέτοιο μπέκτο όμως. Κανονικός. Μια χαρά θα ήταν, να έβρισκε. Ναι. Αλλά όλα τα υπόλοιπα παιδιά θυμόμαστε όλοι, και δυνατός στον αέρα. Ναι, και ναι. Και γρήγορος για το ύψος του. Σε κατάπινε και ταχύτητα, βέβαια. Εννοείται. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Α, μόνο τον Εραμούσπε, α πούμε τον Παζιάννενα, που έχει αυτά τα στοιχεία κάπως. Και είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια και πολύ καλός αμυντικός και έχει και μια ταχύτητα.
ο Βούρος για παράδειγμα του Όφη και αυτός έχει απλά ξέρεις τι γίνεται πακέτο, ναι, αλλά εκεί θέλεις νομίζω παίκτη αυτό, να κάνει τη διαφορά. Αυτό που είπε και πριν. Όχι κάποιον για να συμπληρώσει την τετράδα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ταπεινά άποψη, δεν ξέρω για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω σε ποιο μήκος κύματος κινεί το Παναθηναϊκός για να βρει αυτόν τον κεντρικό αμυντικό, αν θα πάει σε μια λύση με ορίζοντα μέχρι το τέλος της χρονιάς για παράδειγμα να βρει κάποιον δανεικό για να του λύσει το πρόβλημα ή κοιτάζει μια πιο μόνιμη λύση. Νομίζω έχει να κάνει και με το τι κυκλοφορεί στην αγορά, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να βρει στο Γενάρη παίχτη που να σου καλύπτει όλα τα θέλω, αλλά εντάξει, okay, νομίζω ότι μέχρι το νέο έτος, μέχρι την 1η Μαΐου του 2024 έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, έχουμε κοντά 1,5 μήνα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που δίνει η Σλοβενία, του Τσέριν, του Βέρμπιτς και του Σπόραρ. Έχει εκτός έδρας μάτς με τη Δανία την Παρασκευή, ντέρμπι κορυφής και τη Δευτέρα παίζει εντός με το Καζακστάν. Είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του ομίλου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Σλοβενία είναι πάρα πολύ απλό. Στη χειρότερη περίπτωση χρειάζεται έναν μόνο βαθμό στο εντός έδρας παιχνίδι με το Καζακστάν. Αυτή δηλαδή είναι η δική τους υποχρέωση για να γράψουν ιστορία και για πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια να δώσουν το παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Τελευταία φορά ήταν στο γύρο 2000 και μάλιστα είχαμε και ένα πηγαδάκι επιστρέποντας από τη Γαλλία με τα παιδιά της Σλοβενία, οι οποίοι όταν τους μιλάς για αυτή την προοπτική της εθνικής ομάδας, πραγματικά τα μάτια τους γυαλίζουν. Γυαλίζουν. Και εντάξει, νομίζω είναι μια ανάσα πλέον. Πρέπει να αυτοκτονήσουν για να μείνουν εκτός. Από εκεί πέρα η Σερβία του Τζούρισιτς και του Μλαντένοβιτς παίζει μόνο ένα παιχνίδι. Έχει ένα φιλικό με το Βέλγιο την Παρασκευή και την Δευτέρα υποδέχεται την Βουλγαρία, την τελευταία του ομίλου. Ακόμα και αν εκεί στο Μαυροβούνιο που είναι στη δίτη θέση, πάλι η Σερβία είναι στην ίδια κατάσταση με τη Σλοβενία. Χρειάζεται ένα βαθμό και μόνο στη χειρότερη περίπτωση την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας με τη Βουλγαρία για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο γύρο το 2024. Δηλαδή υπό φυσιολογικές συνθήκες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να έχει κλειδώσει την παρουσία 5 ποδοσφαιριστών του στο επερχόμενο γύρο, κάτι το οποίο νομίζω θα πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Έτσι. Και μόνο όταν η εθνική μας πήγαινε στις μεγάλες διοργανώσεις, σε μια εθνική όπου βρήκε θέση ο Γιώργος Βαγιανίδης για πρώτη φορά, έχει κληθεί τον Γουστάβο Πολύ, να δούμε αν θα παίξει. Νομίζω περισσότερο ο Άντρας έχει να πει στο φιλικό με την Νέα Ζηλανδία. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Σωστό. Γιατί έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά από το καλοκαίρι και μετά. Το ξεκίνημά του ήταν εντυπωσιακό, μετά τον άφησε λίγο πίσω ο τραυματισμός. Ναι, ο τραυματισμός αλλά... λίγο πίσω, επανήλθε. Η προοπτική είναι εκεί, παιδιά, το ταλέντο είναι εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει, η ποδοσφαιρική ποιότητα είναι εκεί. Δεν γίνεται να έχεις αυτό το προφίλ ποδοσφαιριστή, okay, ως εθνική ομάδα, όπως και άλλα προφίλ. Για παράδειγμα του Φορτούνη. Το ξανά κλείσε ο Φορτούνης όμως το κεφάλαιο, παιδιά. Δηλαδή, είπε κιόλας. Αν το πήγε ο Πογέτε, εγώ πιστεύω θα δούμε κάτι άλλο. Έτσι πιστεύω ότι να σου πει. Το πιστεύεις, το ελπίζεις. Γιατί το έχει πει δεύτερη φορά. Είναι ποδοσφαιρικά άδικο. Ήταν ποδοσφαιρικά άδικο καταρχήν να μην καλεί αυτό το παίχτη. Δεν γίνεται με τη χρονιά που κάνει. Δεν γίνεται. Ναι. Το είχαμε πει εμείς. Εμένα δεν με απασχολεί που είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Τέτοια ποδοσφαιρικά κόμπλεξ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Είναι παιχταράς. Ο Φορτούνης είναι παιχταράς. Και κάνει τη σεζόν της καριέρας του. Δεν γίνεται να μην τον καλεί στην εθνική ομάδα επειδή δεν παίζει με δεκάρι. Λες και τα εξτρέμ που βάζει, ξέρω εγώ, δεν είναι δεκάρια. Ο Μάγκαλος του Μπέλκας είναι εξτρέμ. Τέλος πάντων, okay, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Ναι, δεν έχει. Όπως και δεν έχει όταν άφηνε εκτός του Κωνσταντέλια. Τέλος πάντων, το θέμα ότι πήρε τον Βαγιανίδη, έχει πάρει και τον Ιωαννίδη. Να δούμε αν θα γράψει για την πρώτη συμμετοχή ο νεαρός δεξιός μπακ, ο οποίος, για να γυρίσω πίσω την κουβέντα, είναι ένα προφίλ το οποίο στη θέση αυτή το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει άλλο ποδόσφαιρο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Okay, ο Ρώτα είναι καλός, ο Μπάλτο είναι έμπειρος, αλλά το πακέτο του Βαγιανίδη, ο οποίος okay, υστερείται σε εμπειρία σε σχέση με τον Μπάλτο, δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αν το παιδί έχει υγεία προφανώς θα συνεχίσει αν είναι καλός να είναι βαθμός στον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι ο επόμενος δεξιός μπακ της εθνικής μας ομάδας για τα επόμενα 10 χρόνια, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος που αυτή τη στιγμή μπορείς να πεις ότι μπορεί να του πάρει τη θέση ή μπορεί να τον κοντράρει σε βάθος δεκαετίας. Ναι. Επαναλαμβάνω, αν όλα τα πράγματα κυλήσουν στο μαλά και φυσιολογικά για αυτό το παιδί. Μάλιστα. Ωραία κύριε Νικό, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε Νικό.